ανθρώπους. Και βέβαια η υγεία και η αρμονία των φυτών σημαίνει υγεία και αρμονία των φυτών και των ανθρώπων και των αποτελεσμάτων. Που είναι άμα παρεμένο τη μεγάλη φυσική. Η φυσική λοιπόν καλλιέργεια είναι όχι μια αρμονία. Δεν είναι απλά για να προωθήσουμε το φυσικό και να πούμε ότι αυτό ήταν προωθήσει και εμείς είμαστε προωθήσεις. Αλλά είναι η μόνη που έχει αυτή την ολική ματιά και στηρίζεται σε μια διαστητική γνώση που πάει πέρα από τον ανθρώπινο. Πάρα πολλά μέρη του κόσμου είναι κόμματα που τα χαρακτηρίζει το χρώμα. Δηλαδή είναι κόκκινα, τα γνωστά κοκκινοχώματα και στα Μεσόγεια όλα είναι κοκκινοχώματα και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας είναι κίτρινα και είναι και άσπρα. Θα έχετε δει ίσως τις τομές βουνών προς το Αίγιο μετά το Ξυλόκαστρο που είναι ολόκληρες κάθετα βουνά, κάθετα. Ναι, που έχουν ασπρόχρωμα, τα λένε και κοιμουλιές. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι τα βασικά χρώματα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα γκρίζα, πράσινα κτλ. Που έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Όμως αυτά είναι τα συχνότερα απαντώμενα στα χωράφια από την Ελλάδα. Το αργυλόχρωμα αυτό μπορεί να έχει προσμίξεις με άλλα υλικά, μπορεί να έχει και άμμο. Αλλά μέχρι 10-15% είναι εντάξει 20%. Άμα έχει 50% τότε μπορούμε να κάνουμε καλής ποιότητας βόλου. Τώρα, το χώμα αυτό για να κρίνουμε το αν είναι καλό ή όχι για να κάνουμε σβόλους, εάν έχουμε τη δυνατότητα επιλογών, κάνουμε σβόλους με τα διάφορα είδη αργυλοχώματος, τους στεγνώνουμε στον ήλιο ή στη σκιά και μετά τους βουτάμε μέσα σε νερό. Όσο πιο πολύ μείνουν χωρίς να διαλύονται, τόσο πιο καλή είναι η ποιότητα του χώματος. Και μετά αυτό το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τους βόλους. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ή από κεραμοπία ή του βλάδικα να πάρουμε χώμα κοσκινισμένο ή να πάρουμε από χωράφια να κοσκινήσουμε με διάφορα κόσκινα, τεσσάρια, διάρια, χιλιαστά και να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε βόλους. Είναι λοιπόν ένα υλικό, ένα τρόπος που χρησιμοποιούν κεραμίστες είναι να το πλάθουμε και όσο πιο μεγάλη είναι η πλαστικότητά του, τόσο πιο καλή είναι η ποιότητά του. Τώρα πέρα από το αργυλόχρωμα που αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο χώμα για το σπόρο, δηλαδή μέσα από αυτό το χώμα θα πετάξει το ριζίδιο και στη συνέχεια θα μπει στο κυρίως έδαφος. Άλλα υλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι καταρχήν πέρα από τους σπόρους, είναι η οργανική ουσία. Η οργανική ουσία μπορεί να είναι καλά χωνεμένη κοπριά ή καλά χωνεμένο κόμποστ που φτιάχνουμε από τα υπόλοιπα της κουζίνας ή να είναι φυλόχωμα που κοσκινίζουμε από ένα δάσος ή να είναι ενεργοί μικροοργανισμοί που είναι τελευταία της μόδας. Όλα αυτά τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με στόχο όχι να δώσουν οργανική ουσία στο φυτό απλά, να του δώσουν λίγη τροφή δηλαδή στο ξεκίνημά του, αλλά παράλληλα να μολύνουν με την καλή έννοια του όρου με μικροοργανισμούς. Γιατί όταν πάμε σε ένα μέρος εντελώς γυμνό σαν το τσιμέντο, όπως αυτό εδώ το χώμα που πατάμε, ή στην έρημο ή στα βουνά επάνω τα γυμνά, υπάρχει και πολύ λίγη ζωή. Δηλαδή δεν θα δείτε πολλά, δεν θα δείτε σκουλίκια μικροοργανισμούς πολύ, δεν θα υπάρχουν άμα τους κοιτάξετε με το μικροσκόπιο. Δεν θα υπάρχει μικροζωή ή μεγάλη ζωή. Και γι' αυτόν τον τρόπο λοιπόν εμείς προσθέτουμε και λίγη μικροζωή. Δηλαδή ένα γόνιμο χώμα έχει εκατομμύρια δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που μπορεί να μολύνουν, όπως είπαμε με την καλή έννοια του όρου, το χώμα και να δώσουν και λίγη στοιχειώδη τροφή στο φυτό που ξεκινάει. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε Ρεΐνες, δεν έχουμε κοκοφίνικα. Και ζεόλυθο πες. Ένα άλλο υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ίνες. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε ίνες είναι για να κάνουμε τον σβόλο πιο γερό. Γιατί όσο πιο πολύ φαίνει χωρίς να διαλύεται, θα έχει να γίνει αυτά, τόσο πιο καλά θα μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης, ένας λόγος που χρησιμοποιήσαμε ήταν να μπορούμε να ρίξουμε τους σβόλους από αεροπλάνο, ούτως ώστε να μπορούμε να σπείρουμε τεράστιες εκτάσεις μονομιάς. Γιατί αλλιώς, εντάξει, άμα συμμετέχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες στις σπορές, σίγουρα δεν χρειάζονται τα αεροπλάνα και τα βαπόρια. Αλλά άμα είναι 10-20 άνθρωποι, τότε και οι μπετονιέρες και τα αεροπλάνα μπορούν να έχουν το ρόλο τους
Και βέβαια είναι καλύτερα να βομβαρδίζουν με σβόλους τον πλανήτη παρά ανθρώπινες ζωές με βόμβες. Αυτό δεν θα ήταν το χειρότερο μπορούσα. Και τα υλικά λοιπόν αυτά μπορεί να είναι ή μέσα από μαλλί από πρόβατο, όχι από κατσίκα γιατί είναι μονοτικό υλικό και εμείς θέλουμε να κρατάει υγρασία μας. Να είναι ανθρώπινες τρίχες, μέχρι 2% όλα αυτά. Να είναι άχυρο ψηλοκομμένο, όπως χτίζουμε δηλαδή παλιά για μεγαλύτερες ηλικίες. Ένα ανάλογο τρόπο χρησιμοποιούμε και για την Παρασκευή των Ζώων. Το άχυρο δηλαδή αυτό μπορεί να παίξει συνδετικό ρόλο και να μας δώσει ένα σβόλο που δεν διαλύεται μέχρι να βγουν τα αυτιά και να μπουν στο κυρίω σώμα. Έχει 5 εκατοστά, να είναι 2 εκατοστά εκεί. 5 εκατοστά αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Και από εκεί και πέρα εμείς χρησιμοποιούμε και είναι από κοκοφίνικα. Είναι ένα υλικό που το πήραμε μια ποσότητα, πήραμε μια παλέτα ολόκληρη από τις συνδικές της Καρύδας. Βεβαίως είναι ένα υλικό που στοιχίζει, απλώς τότε επειδή κάναμε μεγάλες πορές και δεν είχαμε μια πηγή εύκολη. Πήγαμε δηλαδή σε ένα εργοστάσιο που εξεργαζόταν πρόβιο μαλλί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε τις ίνες, να τις χωρίσουμε. Και στο τέλος αποφασίσαμε να πούμε τις ρίζες και ένα σηκώ στο πάνω και αυτή η γραμμή μπορεί να καλύψει την απόσταση Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι τόσο πλούσιο. Φανταστείτε αυτό το ριζικό σύστημα να σαπίζει μέσα στο φόρο. Είναι μια τεράστια πηγή πλούσιου οργανικής ουσίας για το έργο. Βεβαίως εμείς ξεριζώνουμε τα ξεριζώνουμε, αυτό είναι ένα άλλο λάθος. Ξεριζώνουμε τα αυτά και αντί να σαπίζει ρίζα, εμείς θα βγάζουμε αυτό. Τώρα από τα ψυχή που είναι μια πολύ σημαντική οικογένεια, οικογένεια του φασολιού δηλαδή, τα λέμε ψυχαντή γιατί το λουλούδι μοιάζει με πεταλούδα, ψυχή. Στην παλαιότερη, στην αρχαϊκή ουσία. Αυτή λοιπόν η οικογένεια των ψυχαντών έχει πολύ γνωστά φυτά όπως είναι όλα τα όστρια, ρεβίθια, φακές, φυτιά, πιζέλια, ρακάζια κλπ. Έχει τόσες φυτά όπως είναι και πολύ γνωστό στους κτηνοτρόφους και ειδικά είναι τα ζώα, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, συγνωστικά κτλ. Το λένε τριφύλλι βέβαια, αλλά το σωστό το όνομα είναι μυδική. Είναι γνωστό και σε επιστημονική χώρα. Τα διάφορα είδη τριφυλιών που ξεπερνάνε τα 200, το τριφύλι τα λεφανιδρά, το τριφύλι το έρπον, το τριφύλι το λιμόνιο κτλ. Κτλ. Το σαρκόφωνο και ούτω καθεξής. Είναι τα λούπινα που είναι ένα φυτό, το πρώτο φυτό μετά από μια ηφαιστιακή εκκλησία αν παγώσει η λάβα είναι το λούπινο, μπορεί να βγει πάνω στη λάβα. Τόσο δυνατό φυτό είναι. Είναι ένα φυτό που το τρώνε στην Κρήτη, το σερβίρουν μαζί με τσιπηδιά, μοιάζει με μικρό φυκί άστρο, τα λένε λουμπούνια, μάλλον, αν δεν κάνω λάθος και στον τρόπο που λέω θα ξέρω τη λέξη, και είναι ένας μεζές για το Κύπρο και βελτιώνει πάρα πολύ, με πολύ εντυπωσιακό τρόπο το έργο. Η μυδική είναι ένα από τα πολύ σημαντικά φυτά για τις συνθήκες της γιατί ζει τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια και έχουν βρεθεί οι ρίζες της σε βάθος κοντά 40 μέτρα. Κανένα φυτό ούτε και δέντρο δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Είναι ένα εκπληκτικό φυτό, άρτρο, που οργώνει με φυσικό τρόπο βέβαια το έδαφος και το εμπλουτίζει και είναι μια άριστη ζωοτροφία. Εμείς το χρησιμοποιούμε και σαν ανθρώπινη τροφή, τις κορφές τις βράζουμε, πετάμε απλά το νερό και είναι ένα θαυμάσιο σαλατικό μαζί με άλλα ραβίκια και αντίρρια. Θα σας το δείξουμε το φυτό. Λοιπόν, η μυδική λοιπόν και αυτή είναι και το λαθούρι, η γνωστή φάβα που κάνουμε, στη Σαντορή και τα λοιπά, που είναι ένα πολύ αθλητικό στην ξηρασία και υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά είδη. Η συνάντηση αυτή υπήρχε μια Ισραηλινή γεωπόνος και καθίσαμε και καταγράψαμε όλα τα φυτά ψυχανθή μπορεί να βγουν στην έρημο σαν ένα μπούσουλα για να το δώσουμε και τις άλλες φυτές να το δώσουμε. Και αν πάμε στα λαχανικά, τα λαχανικά που μας πούμε και την εποχή είναι όλα τα ραδικοειδή, ραδίκια, ιταλικά, ήμερα και ούτω καθεξής. Και επίσης τα σέσκουλα, τα πατζάρια, το σπανάκι. Αυτά λοιπόν μπορούν να εμπλουτίσουν και η ρόκα βέβαια που είναι ο βασιλιάς. Μπορεί να βγει οτιδήποτε, ένα εκπληκτικό φυτό. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και τα συνάπτια.
να έχουμε μια πολύ πλούσια βλάστηση. Και βέβαια τα κουκούτσια από τα διάφορα δέντρα που τρώμε, είτε ένα αμύγδαλα, ροδάκινα, γαρίπο, καλαμάσκινα, όλα τα πλένουμε, τα στεγνώνουμε στη σκιά, επαναλαμβάνω, και στη συνέχεια τα ντύνουμε με χώμα και τα σπέρνουμε πριν την περίοδο του βροχών. Να φάνε τα κρύα, τα χιόνια, τις βροχές, τις χαμηλές θερμοκρασίες και μετά την άνοιξη να μας δώσουν γαρικοκές, ροδακινές, δαμασκινές κτλ. Και τα δασικά δέντρα που μπορούμε να μαζέψουμε από πάρκα, από διάφορα σπίτια, μια μεγάλη ποικιλία. Δεν ξέρουμε τι ταιριάζει στο Κοροπή, δεν ξέρουμε τι ταιριάζει στην Πελοπόννησο, δεν ξέρουμε τι ταιριάζει στην Κρήτη. Βάζουμε 100 δυνατών είδη ή δυνατών είδη και βλέπουμε από τη φύση, μας διδάσκει η φύση ποια ταιριάζει. Εδώ δηλαδή ήδη μας έχει δείξει τα τρία, νομίζω ότι είναι ο τρίτος χρόνος που ξεκινήσαμε εδώ στο Κοροπή, μας έχει δείξει ότι οι αχλαδιές, οι περικοκές, οι αμυγδαλιές, οι ελιές, τα τζίτσικα και τα λοιπά ευδοκιμούν, άρα με αυτά περισσότερο θα προχωρήσουμε, θα βάλουμε και τα άλλα, αλλά θα προχωρήσουμε περισσότερο. Τώρα εδώ λοιπόν αυτή την εποχή μπορούμε να βάλουμε καλαμπόκι. Εδώ βρήκα ένα καλαμπόκι κοκκόν. Μπορούμε να βάλουμε σέσκουλα, είναι αργά, είναι εκτός εποχής. Παντζάρι είναι εκτός εποχής. Ηλιόσπορους μπορούμε να βάλουμε. Η αναλογία την οποία χρησιμοποιούμε είναι 1:30-40, δηλαδή μία κούπα διάφορα σπόλια, 30-40 κούπες περίπου χώματα να κατέβουμε. Αν θέλουμε με το μάτι να έχουμε μία προσέγγιση, κοιτάζουμε οι σπόροι να έχουν ψιλοχαθεί, να μην φαίνονται χιλιάδες σπόροι στην επιφάνεια. Ο αρατάς είναι εκτός εποχής. Εδώ είναι το φαγόπυρο. Είναι ένα σιτηρό, ψεύδο σιτηρό. Δεν ανήκει στην οικογένεια των σιτηρών, αλλά τρώγεται από σιτηρό. Μπορεί να γίνεται και ψωμί. Βέβαια αυτό είναι αποφλειωμένο, αλλά δίνει παρόλα αυτά. Δίνει από το κοιτά. Είναι το, μερικοί το λέγανε και ρώσικο στάρι, το μαυροσίταρο το λέγανε. Στο Καζακστάν το λένε γκρέτσκα, που σημαίνει το ελληνικό. Τώρα εμείς το ελληνικό το ξεχάσαμε, γιατί έχουμε πιο σοβαρές τροφές. Είναι μια τροφή που την τρώτε το χειμώνα και βγαίνετε με μείον 15 και δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Την είχαν οι Μογγόλοι και οι Τάταροι στα αλογάτι μαζί με κρέας και καλπάζανε και κατακτούσαν μια χώρα με την άλλη. Είναι φοβερό φυτό. Πάρα πολύ αθλητικό. Το στέλνουμε τώρα στο καγόπυρο. Το καγόπυρο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. Είναι μια άριστη τροφή αλλά κυρίως το χειμώνα. Δηλαδή το καλοκαίρι σας ζεσταίνει πολύ και δεν είναι το καλύτερο. Αλλά με λαχανικά, άμα το μαγειρέψετε, μπορεί πάλι να είναι πιο γρασσό. Είναι κατάλληλη εποχή τώρα για το μαγειρέψετε. Το φαγόπυρο μπορεί να σπαρθεί και Απρίλιο και Μάρτι και ό,τι λέει. Εδώ είναι πολλά και το σύστολο. Εδώ είναι πεπόνια. Δεν καρότα, μπορούμε να βάλουμε και καρδούλιο, έτσι. Θα βάλουμε και στο σάρι, είναι και αυτό. Αυτό το φαγόπυρο αντέχει πάρα πολύ στην ξηρασία, έτσι. Πάρα πολύ. Εδώ είναι και το σουσάμι. Άλλο φυτό που μπορούσαμε να βάλουμε είναι το κεχρί. Δεν είναι τροφή για τα πουλάκια όπως νομίζω. Το κεχρί είναι ίσως η αρχαιότερη καλλιέργεια στην Ελλάδα. Αριθμεί τουλάχιστον 6.000 χρόνια. Είναι μια καταπληκτική τροφή, πολύ σημαντική για το πάγκρα και για όλο το πεπτικό σύστημα και για το στομάχι. Σε αμινοξέα και τα λοιπά. Δυστυχώς όμως πολύ λίγοι την γνωρίζουν. Άρχισαν κάποιοι βιοκαλλιεργητές να την καλλιεργούν, αλλά αυτοί που κατεξοχήν την προωθούν είναι η αδερφή Αντωνοπουλέ και πιστεύω ότι αρχίζει και απλώνει το λόγο του περισσότερο. Να βάλουμε και λίγο καλαμπόκι. Αυτό είναι για ποπκόρν, αλλά θα μπορούσα να βάλω και λίγο. Τώρα μπαίνουν και τα όσπρια, αλλά επειδή δεν τα έχουν σκέψει. Και βλήτ, τα φασόλια, κάτι που δεν είπαμε είναι ότι για να υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις στον κανόνα για τους βόλους. Κανονικά οι σπόροι μπαίνουν ως έθνο. Οι εξαιρέσεις είναι όλα τα όσπρια που τα μουσκεύουμε από μισή ώρα για τις φακές μέχρι 2 ώρες για τα μεγάλα τα κουτιά. Στη μέση περίπου είναι τα φασόλια, τα διάφορα. Το μαυρομάτι, αυτό ας πούμε το μπαρμπουνοφάσουλο, θέλει μία ώρα περίπου να τον σκέψουμε και μετά να κάνουμε. Γιατί αλλιώς θα σπάσουμε τους βόλους
Και βέβαια άμα το δουν τα ποντίκια, τα πουλιά κτλ. Θα πάρουν. Το γλύτρο είναι πολύ ψηλή η σπόρη, οπότε βάζουμε λίγο. Και από εκεί και πέρα. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε και άλλα. Και τα φασόλια, αν τα είχαμε μισκέψει, θα μπορούσαμε να τα συμπληρώσουμε. Λοιπόν, το βασιλικό. Ξεκινήσουμε... Θα ανακατεύουμε για να πάνε σπόροι παντού, έτσι. Μπορούμε να τα σπίρουμε και το φθινόπωρο επαναλήθεια. Ναι, όχι. Ήταν καλοκαίρι. Τώρα αυτά αν θα τα σπίρετε, λογικά θα τα ποτίσετε τεχνικά με ένα μπεκάκι. Γιατί εδώ κάποιος θα παρήμει όλο. Στην Βόρεια Ελλάδα, εσύ είδες πώς θα λάβει τα πράγματα, αλλά όλο και έχουμε το μάι. Για να μας χαλάσει το κεράκι. Βλέπετε όμως ότι λίγο πολύ χαθήκαν, έτσι. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι λέει η ερώτηση. Έχει απ' όλα. Κάποιο θα κάνει τη μία δουλειά, κάποιο θα κάνει. Κάποιο θα είναι φυσικό άρθρο, κάποιο θα βελτιώνει το έδαφο και ούτω καθεξής. Άλλη ερώτηση. Και εμάς δεν τα ξέρουμε αυτά, το φαγόπυρο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου το φυτό όπως είναι. Ναι, μπράβο, όταν θα δει, μπράβο. Πώς να καταλάβουμε ποιο είναι το καθένα. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε και με το ίντερνετ μπορείτε να τρέξετε να δείτε φωτογραφίες κτλ. Ή να ξέρετε κάποιον να. Άρα θα καταλάβετε. Εν ανάγκη, για να κάνετε γνωριμία με τα αυτά, βάλτε σε μια συγκεκριμένη γλάστρα. Θα δείτε. Άμα βγουν 10 σποράκια όμοια, δεν θα είναι όλα αγριόχορτα. Αυτά που τα είχα να η βρώμη, το γρυθάρι, όλα αυτά. Πώς μπορούμε να τα ξεργαστούμε στο σπίτι, να τα χρησιμοποιήσουμε. Για να τα φάτε. Ναι. Δεν γίνεται με το χέρι. Δεν γίνεται. Κοιτάξτε, παλιά υπήρχαν... Για ρίξτε... Υπάρχουν μήλοι, διακοί μήλοι. Δώσε ένα χέρι. Πώς είναι το όνομα σου. Δημήτρης. Πάμε, τώρα πάρε με την κούπα. Παλιά είχαν... ξύλο κούτσουρο μεγάλο που είχε γούβα, στην Ιδία το κάνα και με τσιμέντο, καλούπια. Και είχαν ένα ξύλινο χέρι, γύρω στο 1 μέτρο και κάτι, και 30, βαρύ κυλινδρικό και χτυπάγανε και από πλειώνα. Δηλαδή το έχω δουλέψει και στην Ιδία γιατί εκεί δεν είχαν μηχανήματα. Υπάρχουν όμως και μηχανές που το άλλαγε, κομπίνες μεγάλες, το άλλαγε μικρό. Σε μικρή κλίμακα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Αυτός ο τρόπος που σας λέω μόνο να κάνετε μια τέτοια υποδοχή, είτε δουλεύοντας ένα κούτσουρο χοντρό, είτε οτιδήποτε άλλο, ένα τσιμεντόνι καλούπι και σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο μετά το βάζετε πάνω στο, στην κρυσάρα, πώς τη λέγανε, όχι την κρυσάρα, με το κόσκινο ή κρυσάρα. Ένα που το τεινάζανε, δεν ξέρω τις λέξεις γεωργικά. Και με τον αέρα έφευγαν τα τσόφλια και εμένα το αυτό. Όταν βάζεις διάφορα είδη δημητριακών, πώς κάνεις τις υποδοχές του βόλου. Δεν σε ενδιαφέρει στην περίπτωση της σποράς του, του φθινοπόρου, σε ενδιαφέρει να δημιουργήσει μια πλούσια βλάστηση και να δεις ποια φυτά τραβάνε στην περιοχή σου. Δεν σε ενδιαφέρει να πάρεις παραγωγή. Μπορεί να έρθει και αυτό, δηλαδή λαχανικά, μπορεί να βγάλεις λαχανικά αρκετά για μια οικογένεια, αλλά δεν θα είναι στην αρχή. Τα σιτηρά θα είναι εδώ και εκεί. Αν θέλεις να καλλιεργήσεις σιτηρά, πρέπει να κάνεις ένα ξεχωριστό κομμάτι. Και θα βάλεις μόνο μια ποικιλία. Θα βάλεις μια ποικιλία, αλλά θα υπάρχει διαδοχή. Μπορεί να το συγκαλλιεργείς με τρεφίλι κτλ. Απλά δεν θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Δηλαδή, αν έχεις ένα οπορώνα που είναι δάσος και λαχανόκηπος και αυτός, αν θέλεις να αφήσεις ένα κομμάτι για στάρι, βάζεις ένα στρέμμα, ας πούμε, δεν βάζεις δέντρα, να περιβάλλεται από δέντρα, γύρω-γύρω να υπάρχουν δέντρα και στη μέση να είναι το σταροχώραφο για να μπορεί να το θεωρήσεις ξεχωριστό. Και βάζεις μόνο μια ποικιλία. Δηλαδή. Θα βάζεις μόνο μια ποικιλία, αλλά πριν μαζέψεις το ένα σιτηρό, θα σπείρεις το επόμενο. Να μην το αφήσεις γυμνό. Δηλαδή, αν είχαμε τον κάμπο της Θεσσαλίας που σπέρνουν το στάρι το χειμώνα, το καλοκαίρι να σπέρνουν το φαγόπυρο, το κεχρί, το σουσάμι. Τέτοιες καλλιέργειες που να δώσουν και δεύτερο εισόδημα και παράλληλα να κρατάνε σκεπασμένη τη γη. Γιατί όσο πιο πολύ σκεπάζεται η γη με βλάστηση, τόσο πιο γόνιμη γίνεται.
όσο πιο πολύ εκτίθεται στον ήλιο, στον αέρα, στο κρύο, τόσο πιο πολύ σκάζει και σχίζεται, όπως το ανθρώπινο δέρμα το τοξερίζει κανείς κτλ. Λοιπόν. Αυτή την περίπτωση που είπατε ότι κάνεις αποκλειστική καλλιέργεια σε ένα στρέμμα, ένα σιτηρό, κάνεις κατεργασία εδάφους ή πάλι... Μπορεί να το κάνεις απευθείας χωρίς κατεργασία εδάφους. Με βόλους... Καμιά φορά αν είναι πολύ τσιμέντο το έδαφος, για να δώσεις ένα προβάδισμα στα φυτά σου, ή θα το δουλέψεις, θα το οργώσεις με φυτά, όπως είναι τα ριζόδια, τα χανικά, το ντάικον, το άρπιο, η λάπα κτλ. Που δεν τα ξέρω. Απλώς ακούω τα ονόματα. Ή από εκεί πέρα θα πάρεις μια σβάρνα, δισκοσβάρνα, ένα δίσκο με εγωπές, που απλά σπάει την κρούστα της σκληρή. Και μετά θα το σπείρεις και θα φροντίσεις στη συνέχεια να έχεις καλλιέργεια στη μία μετά την άλλη. Ακόμη δηλαδή και αν προσφύγεις σε μια. Στην τεχνολογία, να μην είναι μόνιμη λύση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κάνει. Εδώ ας πούμε θα δείτε το λαχανάκι που κάνουμε σαμάρια και τα αφήνουμε 30 χρόνια έτσι. Το κάνουμε μόνο μια φορά δουλεύουμε τη γη. Μετά την αφήνουμε καλή. Γιατί κοιτάξτε, όταν οργώνουμε και φρεζέρνουμε το έδαφο, βγάλε λίγες ποσότητες. Έλα Ιόνι, πάρε μάλλες και δείξε ότι καλή. Βγάλε εδώ πάνω. Φέρτε κι άλλο χώμα. Αυτό είναι πολύ λασπωμένο. Περιμένετε. Έχει το Αριέλ τώρα τα καθαρίζει. Δεν είναι καλό. Περιμένετε. Πάρτε η μάζα και πάρει το άλλο. Αυτό που κάνουμε είναι να χτυπήσουμε τη μάζα σιγά σιγά γιατί είναι... Βάλε λίγο ακόμα. Είναι να χτυπήσουμε τη μάζα πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια. Όσο πιο πολύ τη χτυπάμε, τόσο πιο πολύ φεύγει ο αέρας και γίνεται πιο συμπαγής η μάζα. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε. Εντάξει, τώρα μπορεί να χτυπήσει. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε σβόλους μικρούς, στρόγγυλους, που έχουν διάφορα μεγέθη ανάλογα με το μέγεθος σπόρου. Αν έχουν κουκιά θα είναι μεγάλη, αν έχουν μικρούς σπόρους θα είναι μικρή. Και μπορούμε να κάνουμε και λουκάνικα που έχουν μεγαλύτερο σχήμα. Ας κάνουμε μικρούς σβόλους. Εντάξει, σιγά σιγά. Μπορούμε να δουλέψουμε και με μπετονιέρες, αλλά αυτό είναι μια τεχνική για να στείλουμε μεγάλες ποσότητες. Πρέπει η επιφάνεια των σβόλων να είναι λία, χωρίς κυγμές ή χαραγές, έτσι. Ούτως ώστε όταν σε γυμνώνει να μην σκάζεται και σχίζεται. Και άλλη τεχνική είναι τα μεγαλύτερα κομμάτια. Πώς θα έχει ένα κόψιμο να κάνουμε δηλαδή λουκάνικα και στη συνέχεια τα κόβουμε σε ροδέλες. Τελαράκια θέλουμε. Θα πείτε να φέρουμε τελαράκια για να τα βάζουμε μέσα τα στιγμή. Τίποτα απλώσαν τώρα. Νικό. Τελαράκια θέλουμε. Παλί θα βάλουμε. Εδώ κάπου. Βάζουμε λίγο χώμα, έτσι. Εντάξει. Όταν σπάει έτσι,
Όχι, να το τυλίξει. Άρα θέλει το... νερό. Όχι. Α, ναι, όταν στεγνώσει και ραγεί, ναι. Για δέστε τώρα. Αυτός είναι ένας απλός κόπτης. Βλέπετε τα... Τώρα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο, έτσι. Αυτά μας δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στο... Για προσέξτε λίγο. Αυτά μας δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στο βουνό ή στην έρημο. Και όσο πιο μεγάλο στην έρημο, δηλαδή θα προσπαθούσα να σπείρω και τέτοιους βόλους. Με πολλά εσπόρια μαζί. Γιατί επιβιώνουν καλύτερα. Μπορούν να μεγαλώσουν 5 με 10 φυτά εδώ πέρα. Είναι πιο παχύ το χώμα, άρα μπορούν να επιβιώσουν... Ετεοκλή. Μην μιλάς παράλογα. Μπορεί να μεγαλώσουν περισσότερο και μόλις βγουν από εδώ παίρνουν κατευθείαν στο έδαφος. Ενώ εδώ μπορεί να βγουν και από τα πλάγια. Επίσης έχει λίγο χώμα, άρα λιγότερες δυνατότητες το φυτό. Τώρα, σε ένα χωράφι που έχει πράσινο και σπέρνω για να κάνω χλωρή λίπανση, αυτή η σβόλη είναι μια χαρά. Σπέρνω τους βόλους και κόβω το χώρο. Το φθινόπωρο είπαμε, έτσι. Ναι, ή και τι, τώρα αν σπείρουμε αυτούς την άνοιξη. Αυτή η μέγεθος και η τώρα, στη... εντάξει, και αυτό. Το πόρτο που είναι το πόρτο. Στην περίπτωση του που, έχει... που είναι εντελώς γυμνό, αν έχουμε ένα χωράφι εντελώς γυμνό όπως αυτό, τσιμεντωμένο, αυτή η σβόλη καλύτερη, καλύτερα αποτελέσματα. Μπορώ να ανακατέψω και μερικούς στρόγγυλους για ποικιλία, για να γίνει πιο πυκνή η σπορά. Αλλά αυτή δεν είναι καλύτερα αποτελέσματα. Μισό λεπτό. Τώρα, στην περίπτωση του βουνού, είπαμε αυτή είναι καλύτερη και συμπληρώνουμε με λιγότερους τέτοιους. Και όταν έχουμε ένα χωράφι με πολύ πράσινο, τότε και μικρή σβόλη μια χαρά είναι. Αν έχουμε σκέτο χόρτο νεκρό, σπέρνουμε και μπορεί και να μην κόψουμε. Αν δηλαδή το νεκρό χόρτο είναι κίτρινο καφέ χαμηλό, δεν μας ενοχλεί. Θα βγουν τα λεφτά ανάμεσά μας. Αν είναι πολύ ψηλό, τότε μπορεί να κόψουμε και το νεκρό χόρτο. Πρώτα σπέρνουμε, μετά κόβουμε για να σκεπάσουν και να βλαστήσουν καλύτερα. Εντάξει. Δηλαδή αμέσως κόβουμε το χόρτο, μόλις σπείρουμε. Μπορούμε να το κόψουμε το χόρτο στην πορεία 4, 5, 6 ημερών. Γιατί άμα αρχίσουν και βλασταίνουν, μετά κόβοντας με το χορτοκοπικό μπορεί να κάνουμε ζημιά. Αλλά εντάξει, μπορεί. Ένα πιθανό σενάριο είναι να σπείρουμε και να μην βρέξει ένα μήνα. Βρέχει μετά. Βγαίνουν τα φυτά μας, αλλά τα αγριόχορτα, τα τοπικά είναι πολύ πιο δυνατά. Εκεί θα χρειαστεί ίσως μια δεύτερη επανακοπή. Για να δώσουμε ένα προβάδισμα στα δικά μας. Δεν φοβόμαστε, όχι. Το χορτοκοπικό του χεριού έχει ένα τακούνι, ένα μέταλλο που δεν το επιτρέπει να κουμπάει τώρα. Ή μπορούμε να το κόψουμε λίγο πιο ψηλά, αν φοβόμαστε, αν είναι πολύ ψηλά. Πρέπει να τα στεγνώσουμε οπωσδήποτε. Τα στεγνώνουμε στον ήλιο ή και στη σκιά, αλλά τα όσπρια τα κάνουμε αποκλειστικά με πολύ ζεστό καιρό, ηλιόλουστο και όχι με συνεχεία ή με βροχερό καιρό. Γιατί σκάνε οπωσδήποτε. Φέρνει, ακόμη και μυρίζοντας την υγρασία, μπορεί να σκάσουν μέσα στο ζώο. Φουσκώνουν και σκάνε. Λοιπόν, βάλτε τα πελάρα. Αν βάλουμε σπόρ, που δεν είναι μία εποχή. Όχι, δεν έχουμε χαρτιά. Αν πάρουμε σπόρους μέσα στους πολλούς και κάτι που δεν είναι της εποχής. Ρωτάει εδώ αν βάλουμε σπόρους άλλης εποχής. Αν είναι πολύ καλός ο σβόλος μπορεί να μείνει εκεί επί μήνες. Αλλά πρέπει να είναι ο τέλειος σβόλος και συνήθως λίγοι φτάνουν σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή να σπείρουμε ας πούμε ντομάτες το χειμώνα και να βγουν την άνοιξη. Αλλά μπορεί να γίνει με κάποια έννοια. Μπορεί να πιεθέσει, λέμε άλλο. Όχι, οτιδήποτε. Ναι, να σπείρετε ένα καλοκαιρινό το χειμώνα. Ναι. Γίνεται. Αρκεί να είναι πολύ καλή ποιότητα τη βόλη. Τι σημαίνει καλή ποιότητα, δηλαδή να το φτιάξουμε. Να μην διαλύονται εύκολα. Είπαμε να βάλουμε ίνε και τα λοιπά. Και το ίνε. Α, τα ξεχάσαμε. Άστο τώρα, έγινε. Πρέπει μόνο να μέσα ζήμα. Δεν έχει εφημερίδα. Έλα, Βασίλη. Βασίλη. Βασίλη, έλα να φτιάξουμε μπαλάκια. Έχω φύγει να φτιάξω μπαλάκι. Να φτιάξω και εγώ. Να φτιάξω ένα μπαλάκι.
Και εγώ θέλω. Για να μην πέφτουμε κάτω. Μετά που θα πλύνουν τον άνθρωπο. Πού να θα πλύνουμε. Α, φέρε τη λεκάνη την μπλε. Κάνε εδώ, κάνε μπαλάκια, κάνε μπαλάκια. Βάλτε τη λεκάνη την μπλε εδώ πέρα και βάζετε απευθείας εδώ πέρα. Εγώ δεν θα κάνω. Όσο πιο πυκνή είναι η πρώτη σπορά, τόσο πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Το δάσος, ο κορώνας και σκάλα. Αν είναι όμως λαχανόκηπος, δεν θα βάλεις άπειρα κομμάτια, γιατί μετά θα πρέπει να τα ρίξεις. Να δημιουργήσεις μεγαλύτερη ποικιλία. Λέμε ότι η μονοκαλλιέργεια δημιουργεί προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν έχεις μόνο ελιές, ή μια ολόκληρη περιοχή με ελιές, ολόκληρη την Πελοπόννησο, ολόκληρη την Κρήτη, ο δάκος, ο πυρηνοτρίτης, όλα τα προβλήματα σαρώνει. Γιατί δεν έχει ποικιλία βλάστης. Και όσο έχει παγίδε να βάλει, αν ο δάκο έχει κέρδια. Και αν πούμε μετά βγαίνουν οροφόρα δέντρα, δεν πνίγουν πούμε, το ένα το άλλο, δεν πνίγουν. Θα δώσει κάπω πολύ πυκνά. Το δάσο στη ζούγκλα υπάρχει πλήξη. Ο άνθρωπο τα είδε έτσι. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό στη φύση. Αυτά ήταν από την κουάζα του Δαρβίνου. Στη φύση υπάρχει αρμονία και το κλειδί είναι μεγάλη ποικιλία. Πάνε σε ένα δάσο, πάνε ας πούμε στον Όλυμπο, έχει και σπεντάμια, έχει και φράξους, έχει και οξιές, έχει και πεύκα. Έχει μια τεράχια, έχει και χαμηλά θάμνους από κάτω, έχει και βρύα και λιχίνες, έχει πόδι φυτά, έχει βότανα, αρωματικά φυτά και βότανα. Άρα σπέρνεις και δεν ασχολείται. Ναι, δεν πνίγεται κανένα. Κάνετε και πιο τα μυρμήκια θα το ψάξουν πολύ αργότερα. Το ψάχνουν στην αρχή όταν είναι μαλακό. Αν σκληρύνει δεν πάνε. Τα ποντίκια μπορεί να το ψάξουν μετά από καιρό. Οι κότες επίσης έχουμε δοκιμάσει απ' όλα. Εάν κοιτάξτε, αν μείνει ένα-δυο μήνες στην έρημο και δεν υπάρχει τίποτα, θα αρχίσουν να το ψάχνουν. Υποτίθεται ότι. Εμείς βέβαια χρησιμοποίησαμε και δηλητηριώδεις ουσίες. Δηλαδή βάλαμε φυτά που είναι αποθητικά για τις κατσίκες κτλ. Όχι να τα δηλητηριάζουμε, δεν μπορούμε να τα δηλητηριάζουμε. Μέσα σε ίχνητο ώστε να τους διώχνουμε. Τα δοκιμάσαμε όλα, αλλά δεν είναι απλό να λειτουργήσουμε ένα τέτοιο τρόπο. Στην έρημο δε τα μυρμήγια και όλα.